Πικρές διαιρέσεις διαφάνηκαν κατά τις συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Πολλά υπόθηκαν για το ρόλο του Ολλανδού Πρωθυπουργού στην παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να κερδίσει το παρατσούκλιο κύριος όχι. Αυτό που ανησυχεί πρωτίστως τον Μαρκ Ρούτε είναι η φήμη του στην Ολλανδία. Έχουν εκλογές σε 8 μήνες και διαθέτει ξεκάθαρη πλειοψηφία. Κάθε δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Ολλανδοί τον στηρίζουν σε μεγάλο ποσοστό σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό στοιχηματίζω ότι θα εμείνει στη θέση του και ότι θα είναι μάλλον δύσκολο να μετακινηθεί. Φυσικά σε ένα σημείο θα πρέπει να συμβιβαστεί. Ο Ούγγρος ηγέτης ήταν πιο οξύ στη δήλωσή του. Δεν μου αρέσει το παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών, αλλά ο Ολλανδός είναι ο πραγματικός υπεύθυνος για το χάος. Ωστόσο, ο Βίκτορ Όρμπαν βρέθηκε ο ίδιος στο μάτι του τυφώνα, απειλώντας να ασκήσει βέτο σε μια συμφωνία αν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδεθούν με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημαδευτεί από συνόδους κορυφής για την αντιμετώπιση κρίσεων, που συνοδεύτηκαν από έντονη ρητορική και μακρές νύχτες. Το 2000, οι συνομιλίες στην Νίκαια συνεχίστηκαν επί 4 ημέρες, πάνω σε αλλαγές στις συνθήκες και σε ζητήματα διεύρυνσης. Είμαι πιο απεσιόδοξος για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί μετά από αυτό. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες κρίσεις και βλέπουμε ότι με κάθε νέα κρίση είναι πολύ δύσκολο να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος μεταξύ φυσικά, βορρά και νότου, ανατολής και δύσης και τώρα μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων χωρών. Και η εγχώρια πίεση προς τους ηγέτες είναι επίσης αρκετά ισχυρή και αυτό δεν βοηθάει να γίνουν γρήγορα δεσμεύσεις. Αυτές οι συνομιλίες ανέδειξαν την τοξική έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσαν να αφήσουν μακροχρόνιες πολιτικές πληγές.